Καλώς ήρθατε! Ελπίζω να είστε όλοι καλά. Πρώτον, όσοι δεν έχετε δει το vlog που έχει ανέβει ήδη πριν από αυτό το επεισόδιο, θα έχετε φάει τρελό οπτικό jumpscare. Ήδη. Ήδη, γιατί είναι σαν να μας είδατε σε άλλο μέρος, σε άλλο που μας είδατε δηλαδή. Ίδιο είναι το μέρος, άλλο είναι το σκηνικό. Όπως θα καταλάβατε, η πώς λέγεται, διάθεση είναι πολύ ανεβασμένη. Είχατε να δείτε καιρό τον Αντρέα. Χαιρετά τον κόσμο. Καλησπέρα, τι κάνετε, καλά είστε. Πόσο καιρό είχαμε να βγάλουμε τώρα επεισόδιο. Τώρα θα με αυτό ήθελα να πω, ότι έχουμε πάρα πολύ καιρό, αλλά τώρα, από τώρα θα αρχίσει και πολύ σύντομα. Ξανά προς τη δόξα τραβά. Είμαστε. Δεν το έλεγα έτσι εγώ, εσύ, εντάξει. Ναι. Λοιπόν, έχετε δει ήδη λοιπόν το vlog που αλλάξαμε εδώ πέρα τα πάντα, αλλά δεν είναι ότι αλλάξαμε μόνο σκηνικό. Το Chilling Couch έχει κάνει rebranding. Δεν είναι τυχαίο το σκηνικό που βλέπετε, ναι, από πίσω. Τα φώτα και τα χρώματα. Διότι. Πού το δάχτυλο, το βλέπω ανάποδα. Δεν μπορώ να το κάνω. Αυτό τέλος πάντων εδώ πέρα είναι το νέο λογότυπο του podcast. Ελπίζουμε να σας αρέσει, γιατί από εδώ και πέρα αυτό θα μας συντροφεύει. Βέβαια, εμάς μας αρέσει πάρα πολύ. Πάρα πολύ, ναι, τρελαθήκαμε. Βέβαια, μπορεί να το εμπλουτίσουμε στην πορεία λίγο. Ναι. Δεν ξέρω αν το δούμε στην πορεία ότι είναι άδειο, ότι θέλει λίγο να, κάτι να βάλουμε, ρε παιδί μου. Θέλουμε ιδέες και γνώμες από κάτω. Μπράβο, αυτό θα έλεγα. Άμα είναι, άμα το έχει εκπαιδεύσει, σαν το παιδί. Πώς φαίνεται. Άμα έχει μεγαλώσει YouTube. Ρίξτε μας οι ιδεούλες τι θα θέλατε να δείτε στο σκηνικό και εμείς μετά θα κάνουμε αυτό που θέλουμε. Αλλά όχι τώρα, πέρα από την πλάκα, ρίξτε ιδέες, γιατί είμαστε όντως μπερδεμένοι και δεν ξέρουμε τι ακριβώς θα να προσθέσουμε εδώ πέρα. Προς το παρόν, έτσι όπως το βλέπουμε, clear. Είναι πάρα πολύ ωραίο. Το αποτέλεσμα είναι πολύ ωραίο, διότι δεν βιαζόμαστε να προσθέσουμε, ναι, πραγματάκια. Θα δούμε στο μέλλον τι θα μπει. Σήμερα έχουμε έρθει στο καινούριο σκηνικό, κάνουμε σεφτέ. Σήμερα κάνουμε ζέσταμα για αυτά που έρχονται με ένα top 5 ακόμα. Ναι. Από εδώ και πέρα θα βλέπετε πολύ συχνά chilling couch, καλά να είμαστε βασικά, την υγειά μας, ναι, να έχουμε. Εντάξει. Και θα βλέπετε πολύ συχνά από εδώ και πέρα, γιατί βγαίνουν νέες ταινίες, νέες κυκλοφορίες. Θα πηγαίνουμε, θα τις βλέπουμε και θα ερχόμαστε εδώ πέρα να κάνουμε συζητησούλα όπως έχουμε συνηθίσει τον προηγούμενο καιρό. Ναι. Θες να πούμε και αυτό που ετοιμάζεις χθες ή όχι? Όχι, να το πούμε. Δεν ξέρω. Θέλω, ετοιμάζουμε. Να το πούμε, άντε, να το πω. Να το πούμε, δεν ξέρω. Θα γίνει. Να το πω από τώρα, δεν είναι σίγουρο. Ναι. Θα το ανακοινώσουμε, αλλά δεν είναι σίγουρο, διότι ακόμη είναι πειραματικό. Ναι. Έχουμε την ιδέα, θα θέλαμε μάλλον. Αυτό εδώ. Αυτό εδώ να βγει να και σε live. Μετάδοση. Να βγει σε live. Να μπορούμε να μιλάμε και με σχόλια απευθείας μαζί σας. Δεν είναι εύκολο. Ναι. Είναι λίγο δυσκολούτσικο, ναι, γιατί θέλει άτομα για να στηθεί αυτό, για να μπορώ να βλέπω και εγώ τα σχόλιά σας και αυτά, ρε παιδί μου. Αλλά το παλεύουμε. Είμαστε σε πολύ καλό δρόμο. Δεν το υπόσχομαι, έτσι. Απλά λέμε ότι, ναι, μπορεί όλο αυτό. Γράψτε μας άμα από κάτω θέλετε να το βλέπετε. Καλά, και να γίνει live. Μην νομίζω ότι θα κάνουμε κάθε εβδομάδα live εδώ πέρα τώρα. Μια φορά το μήνα θα γίνεται και ένα chilling couch live. Ευελπιστούμε. Ναι. Μπορεί να μην μπορέσουμε να το κάνουμε και ποτέ. Θα δούμε. Άμα δούμε ότι το θέλετε πολύ, μπορεί και να γίνει. Δεν ξέρω. Το λέμε τώρα εμείς. Απλά να υπάρχει. Απλά έτσι. Το πετάξαμε και βλέπουμε. Γιατί ήρθαμε σήμερα. Δεν θέλω να. Γιατί με διάκοψες. Λοιπόν, συγγνώμη. Ήρθαμε να πούμε τα όχι αγαπημένα μας franchises. Τα χειρότερα, τα λιγότερο αγαπημένα μας. Μπράβο. Αγαπημένα μας. Καλά. Ο τίτλος θα λέει τα χειρότερα κινηματογραφικά franchises, γιατί δεν μπορώ να το εκφράσει τώρα αλλιώς τον τίτλο. Αλλά στην ουσία είναι τα franchises που εμάς δεν μας αρέσουν, δεν τα γουστάρουμε. Ναι. Σε κάποιες περιπτώσεις από τα δικά μου που ήταν χαμένες ευκαιρίες. Που εγώ τουλάχιστον πίστευα ότι μπορούσαν να πηγαίνουν και καλύτερα. Έχω και εγώ μία τέτοια. Μπράβο. Δεν σημαίνει ότι επειδή το είπαμε εμείς ότι είναι κανόνας και ότι πρέπει να αρχίσετε, ναι, τώρα. Ναι. Είστε καλά. Σίγουρα από αυτά που έχουμε βάλει είστε τρελή φαν κάποια. Ναι, σίγουρα. Γενικά είναι η γνώμη του καθενός. Είναι τα δικά μας λιγότερο αγαπημένα franchises. Τα franchises που εγώ τουλάχιστον, επειδή λόγω και επαγγέλματος, έχω προσπαθήσει πάρα πολλές φορές να δω και να αγαπήσω. Και δεν τα έχω καταφέρει. Αυτό. Είναι η κλασική δομή των top 10 που κάνουμε στα chilling couch, δηλαδή 5 ο Αντρέας, 5 εγώ. 5, ναι, και 5. 10, έτσι. Δεν θα δω αν παρακολουθούσα, μην απαντάς. Είμαστε έτοιμοι, ποιος θα ξεκινήσει, εγώ ή εσύ? Εγώ. Εντάξει. Εγώ το πήρε πάνω του σήμερα. Τι έγινε? Πάμε. Το νούμερο 5 είναι. Να πούμε ότι 5 είναι το χειρότερο. Το καλύτερο. Πώς θα το πω? Το καλύτερο από τα χειρότερα. Μπράβο. Που βάλαμε αυτό. Ναι. Το νούμερο 1 είναι το χειρότερο. Μπράβο. Άκου. Νούμερο 5 είναι μία από τις χαμένες ευκαιρίες που είπαμε πριν. Ναι. Που έψαχε στο ίντερνετ. Αχα. Εγώ τα είχα για μαζί αυτά τα δύο. Το ένα, αυτό, μαζί με ένα άλλο. Ναι. Τα είχα για μαζί. Τελικά στο ίντερνετ τα ξεχωρίζουν όλοι. Μπορείς να πεις ποιο είναι για να το βάλω φωτογραφία? Γιατί πάλι. Αυτό κάνει συνέχεια και στο ίντερνετ. Βάλε φωτογραφία. Ναι. Το Fantastic Beasts. Ωραία. Πού πάλι καλά που δεν το είχα βάλει κι εγώ.
Α, ναι. Το είχε. Σε... Το είχε και εσύ, κύριε Σκύλε. Ναι. Εσύ που είσαι. Potterhead. Γι' αυτό το έχω. Εγώ, κατάλαβες. Από την πρώτη ταινία που για κάποιο λόγο έχει αρκετά θετικά. Παιδιά, δεν το περίμενα. Να το πει ο Αντρέας αυτό. Και το είχα βάλει κι εγώ, αλλά το εντάξει, δεν υπερίσχυε σαν άλλα, ρε παιδί μου. Και όχι, εμένα αυτό. Είναι μια από τις χαμένες ευκαιρίες που θα μπορούσε. Γιατί έχουμε δει στο παρελθόν τι είναι αυτό, το σύμπαν. Καλά, δεν συγκρίνεται με τα Harry Potter. Ναι, τα... Αλλά θα μπορούσε, ας πούμε, να το αγγίξει έστω και λίγο. Καλά, συγγνώμη που θα το πω αυτό, αλλά τεράστιο ύπνο στα Fantastic Beasts. Όλα. Και δεν από... ξέρω πώς καταφέρνεις ένα τέτοιο σύμπαν να κάνει τον άλλο να κοιμηθεί. Ναι, δεν ξέρω πώς το κάνουν αυτό. Συμφωνώ απόλυτα. Για το σου λέω θα το βάζα κι εγώ. Δεν έχω δει καν την τρίτη ταινία, την καινούργια του Secrets of Dumbledore. Είναι χειρότερη από τις άλλες. Την έχεις δει. Είναι λιγότερο καλή από όλες. Δεν ξέρω αν είναι όντως τόσο κακή, αν επειδή είχε υψηλές προσδοκίες ο κόσμος λόγω των ταινιών Harry Potter. Αλλά τουλάχιστον εγώ που έχω προσπαθήσει πάνω από 4 φορές να τη δω, σίγουρα τις 2 πρώτες με πήρε ο ύπνος. Και τις επόμενες που ρε παιδί μου είχα όρεξη, λέω ακάτσω να τις δω και αυτά, δεν με κέρδισε πάλι. Ναι, τώρα όταν μιλάμε περί ύπνους πριν πάρα πολλά χρόνια, έτσι. Μιλάμε τώρα για πότε βγήκαν τα. Εγώ από την πρώτη ταινία που είδα, δεν με πήρε ύπνος, αλλά βαρέθηκα που δεν γίνεται. Δεν το πίστευα ότι βαριέμαι εγώ αυτή τη στιγμή. Και είναι και λίγο κρίμα γιατί ο πρωταγωνιστής είναι και ηθοποιάρα ο Redmayne. Είναι, αλλά δεν ξέραμε ότι του ταιριάζει τόσο ρόλος. Αυτό, ίσως να μην του ταιριάζει ο συγκεκριμένος ρόλος. Θα μου άρεσε να τον δώσει ένα βίλεν. Το συγκεκριμένο ηθοποιό. Ναι, ηθοποιάρα, ηθοποιάρα. Τρελός ηθοποιός. Και κρίμα. Αν το έβλεπες, ρε παιδί μου, πριν δεις ταινίες, θα λες α. Καλή επιλογή. Καλός ηθοποιός. Μπράβο. Σαν πρωταγωνιστής. Μπορεί, για το Fantastic Beasts. Αλλά όταν βλέπεις την εκτέλεση, είναι. Εκτέλεση. νούμερο 5 σου. Fantastic Beasts. Ωραία. Το νούμερο 5 το δικό μου είναι ένα franchise. Θα το βάλεις πάλι τώρα που δεν έχω ιδέα. Όχι, ρε, πώς δεν έχεις, ρε. Νούμερο 5 θα βάλω το Mortal Kombat. Α, ναι. Franchise. Διότι, εντάξει. Η πρώτη ταινία, η παλιά, έχει κάτι. Κάτι ρομαντικό, ίσως επειδή ρε παιδί μου πλέον έχουν περάσει τόσα πολλά χρόνια και υπάρχει νοσταλγία. Ότι αυτή... Εμένα δεν μου άρεσε, να σου πω την αλήθεια. Ναι, μα δεν είναι λογικό να σου αρέσει, αλλά ναι. Όταν περνάνε κάποια χρόνια, ρε παιδί μου, και έχεις μεγαλώσει με αυτή την ταινία, τη βλέπεις λίγο διαφορετικά. Ναι, εγώ δεν έχω μεγαλώσει με αυτή, οπότε δεν μπορώ να τη βλέπεις αντικειμενικά. Ναι. Όπως αντικειμενικά, ας πούμε, βλέπω εγώ την καινούρια που είχε βγει. Ναι. Που για μένα είναι χειρότερη από την, ναι. από την παλιά. Ναι, η παλιά έχει και κάτι έτσι λίγο. Είναι πολύ κακή και η καινούρια. Η καινούρια είναι, παιδιά, άστα να πάνε. Καλά, δεν βάζω καν του Mortal Kombat το Annihilation και όλα τα άλλα τώρα που είναι ντροπή. Ναι, η ντροπή ναι. το εννοώ. Είτε τις σειρές που η σειρά ψιλοβλέπεται η σειρούλα που υπάρχει. Μέχρι εκεί ψιλοβλέπεται. Αλλά θεωρώ πολύ μεγάλη χαμένη ευκαιρία διότι το συγκεκριμένο franchise, παιδί μου, μπορεί να στηρίζεται. Σε ένα video game το οποίο. Τι, πώς να το πω. Τι να δει, τι να δείξει η Wikipedia σε ταινία, με αυτό εννοείς. Όχι, έχει lore το Mortal Kombat. Δηλαδή, ναι, αν αλλά πάρει... το παιχνίδι σαν παιχνίδι είναι αυτό μόνο, δεν είναι κάτι άλλο. Οκ, okay, ναι, είναι αλλά όταν ψήλο. Το φέρνει στη μεγάλη οθόνη αυτό, πάρε το lore του Mortal Kombat και εφόσον σου δίνουν κάποια χρήματα, αντιμετώπισε το σοβαρά. Δηλαδή, το πρόβλημα του Mortal Kombat και των ταινιών Mortal Kombat δεν είναι τα κακά CGI του. Ναι. Η τελευταία ταινία. Δεν είναι μόνο αυτό. Δεν είναι μόνο αυτό γιατί η τελευταία ταινία έχει αξιοπρεπή CGI. Δεν ήταν τόσο καλά, αλλά δεν ήταν και τόσο. Έχουμε δει στη Marvel με περισσότερα λεφτά χειρότερα CGI. Mm. Έτσι. Δεν είναι εκεί το πρόβλημα. Το πρόβλημα είναι ότι δεν το παίρνει κανένα στα σοβαρά. Δεν, όταν λέω καταρχάς στα σοβαρά, πρέπει να το πάρει η εταιρεία παραγωγής. Ας ξεκινήσουμε από εκεί. Για να προσλάβει άτομα σωστά για να βγάλουν μια σωστή ταινία. Τα έχουμε ξαναπεί αυτά για τα video games. Που, ναι, που όταν, μου βάζεις τώρα, λίγο αυτό, όταν μου βάζεις τώρα νιούφιδες, σκηνοθέτες και σεναριογράφους, ή για να μην πω νιούφιδες, γιατί όλοι από κάπου ξεκίνησαν. Άτομα τα οποία βλέπεις ότι δεν το έχουν, ρε παιδί μου. Ότι είναι βίσματα. Ναι. Ξεκάθαρα τώρα. Δηλαδή, καλά μας έχει συνηθίσει Warner σε τέτοιες επιλογές. Και τους δίνει ένα video game και πάει κάτω θέλετε. Πάρ' το και κάτω, ναι. Τώρα βγαίνει sequel βέβαια της πρώτης ταινίας, γιατί πήγε καλά η πρώτη ταινία, διότι. Ναι. Δεν περίμενε και ο κόσμος να δει κανένα αριστούργημα, δεν είδε κανένα αριστούργημα. Έγινε και λίγο, είναι και σημεία των καιρών το να βαφτίζουμε κάτι καλύτερο από ό,τι είναι. Δηλαδή να είναι ήταν μια ταινία. Τότε που βγήκε, για τότε που βγήκε, ίσως ήταν. Μέσα στην καραντίνα βγήκε κιόλας. Ναι. Οπότε. Που δεν έγινε και τίποτα, ε. Ναι, το αριστούργημα. Οπότε γι' αυτό και πέτυχε και βγαίνει και δεύτερη ταινία και πιστεύω και η δεύτερη ταινία καλά θα πάει εις πρακτικά. Τουλάχιστον. Μάλλον. Θα πω να έχουμε ελπίδες να είναι καλύτερη από την πρώτη, αλλά είναι πολύ λίγες, παιδιά. Όχι. Είναι πολύ λίγα τα παραδείγματα που η δεύτερη ταινία ξεπερνάει την πρώτη, ειδικά όταν η πρώτη είναι τόσο κακή. Δεν νομίζω να γίνει αυτό. Δεν ξέρω. Μακάρι. Να το ξεκαθαρίσω, δεν θεωρώ τόσο εμετικά κακό το πρώτο Mortal Kombat. Είναι κακό. Είναι κακό απλά, ναι. Είναι κακό, αλλά όχι εμετικά κακό. Αυτό. Mortal Complex, για όσους ξέρουν. Ναι. Νούμερο 4 δικό σου, Ανδρέα. Τι είναι, ρε. Νούμερο 4 δικό μου. Ναι. Είναι το Transformers. Έλα, ρε, Ανδρέα. Τι.
Το έχω κι εγώ. Έλα, έχω ένα εναλλακτικό, θα το αλλάξω εγώ. Ωραία, θα το. Εγώ το είχα στο νούμερο 2, να ξέρεις. Στο 2 το είχες. Ναι. Αλήθεια. Ναι, τώρα. Σχαμερό. Εγώ το έχω στο νούμερο 4. Θα φάμε τώρα, εντάξει. Γι' αυτό έκανα. Τριγκεράρονται τώρα. Ναι, ναι, ναι. Εντάξει, παίζω, η δική μας άποψη είναι, τι. Κοίτα, εμένα το Transformers, όταν ήμουν μικρός, γενικά σαν ιδέα, μου άρεσε, ναι, πάρα πολύ. Σε όλους νομίζω. Ναι, αλλά μεγαλώνοντας και βλέποντας μία ταινία από εδώ, μία ταινία από εκεί, άβγηκε, ναι, μία καινούργια ταινία Transformers, πήγαμε και σινεμά, είδαμε την καινούργια. Τίποτα, ούτε μία δεν ήταν έστω. Έχει και μία καινούργια τώρα που λένε ότι είναι πάρα πολύ καλή. Έχει πάρει πολύ, ναι, καλές κριτικές. Ναι. Δεν ξέρω. Δεν το ξέρω. Animated. Γι' αυτό δεν το ξέρω. Η καινούργια ταινία που ήταν, είναι από τις καλύτερες Transformers που έχω δει, φαντάσου, μαζί με τον Bumblebee που είναι καλύτερο από αυτή την καινούργια ταινία. Το Bumblebee είναι με διαφορά η καλύτερη Transformers, ναι, 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 ταινία. Που και αυτή δεν είναι κάτι, βασικά. Δεν είναι και κάτι ακραίο σαν ταινία. Όχι, αλλά είναι καλή. Είναι απλά μια διασκεδαστική. Καλά, εντάξει, ταινία, τι άλλο περιμένεις από το Transformers, ναι, εντάξει, τι να δεις τώρα, το Interstellar. Ναι, εντάξει, όντως. Το Bumblebee είναι το καλύτερο Transformers, αλλά όλα τα άλλα πραγματικά. Άντε και το ένα ψηλό βλέπετε, του Michael Bay. Για μένα δεν μ' αρέσει το ένα. Ας πούμε για μένα είναι πολύ υπερεκτιμημένο στο IMDb το πρώτο Transformers που έχει πάνω από 7. Έχει πάνω από 7. Νομίζω η 7,1 έχει το πρώτο Transformers. Για μένα είναι το 6,5. Όχι, ναι, ναι, ναι. Δεν μ' άρεσε. Ξεκάθαρα το 6,5 ταινία. Εντάξει, τα άλλα είναι σάπια, δεν το συζητάμε. Καλά, από το κακό στο χειρότερο. Το καινούργιο έχει κάποιες ωραίες ιδέες. Και, απλά, και αυτό, ναι, είναι πολύ μέτρο προς κακό. Παιδιά, άμα θέλετε, αν είστε, έχετε βλέψει, ας πούμε, να γίνετε κινηματογραφιστές και θέλετε στο μέλλον, ας πούμε, να δείτε μια ταινία παράδειγμα προς αποφυγή, δείτε όλο το Transformer franchise από το 1 μέχρι το τελευταίο. Μιλάμε από το πρώτο μέχρι το τελευταίο. Κινηματογραφικά είναι μια τεράστια κουράδα. Τεράστια και κουράδα. Και σχεδιαστικά, που τα έχουμε πει ξανά πόσες φορές. Καλά, δηλαδή, σχεδιαστικά, εντάξει. Είναι θέμα CGI, είναι θέμα του τμήματος. Είναι, ναι, πολύ άσχημο, αλλά, του Michael Bay. Πολύ, αλλά, άσχημο. Όταν λέμε, όταν έχεις το Michael Bay που άλλος υπερεκτιμημένος κι αυτός, τέλος πάντων, ο οποίος από κάποια στιγμή και μετά έχει πετάει χαρταετό τώρα. Κοροϊδεύει τον κόσμο. Χρησιμοποιεί το όνομά του και βγάζει γούστα. Βγάζει, ναι. Τίποτα, δεν κάνει τίποτα. Τέλος πάντων, κινηματογραφικά, παιδιά, είναι πώς να κάνεις μία ταινία μεγάλου budget ή γενικά μία ταινία, πώς να την κινηματογραφήσεις λάθος και ειδικά μια τέτοια ταινία. Παίρνεις παράδειγμα. Ναι. Δείτε το πρώτο Pacific Rim, ας πούμε, που είναι ταινιάρα. Το οποίο έχει 6,9. Ναι. Και έχει χειρότερη βαθμολογία. Το πρώτο είναι. Τι να, ναι, πω, ναι, τώρα. Εντάξει, γελάει ο κόσμος. Ναι, δείτε το πρώτο Pacific Rim κινηματογραφικά, θα καταλάβετε και να μην ξέρετε και να μην έχετε ιδέα τόσο πολύ από αυτά που λέω τώρα, θα το καταλάβετε, παιδιά. Θα δείτε, θα το νιώσετε. Οπότε το δικό σου είναι το Transformers νούμερο 4. Νούμερο 4 στο δικό σου, Σώπα, τι έχεις δηλαδή παρακάτω το Transformers. Άμα στο Transformers μια κουράδα την έχεις το 4, στο άλλο πρέπει να έχεις το βόθρο ολόκληρο. Ακριβώς αυτό έχω. Νούμερο 4 δικό μου. Ναι. Στο νούμερο 4 δικό μου έχω κλέψει γιατί έχω βάλει δύο μαζί. Αλλά στην ουσία δεν είναι δύο μαζί όμως. Απλά το ένα υπάγεται στο άλλο. Στο νούμερο 4 έχω βάλει το Venom franchise. Αλλά. Το σκεφτόμουν. Ναι, αλλά έχω βάλει και γενικά το SCU. Που είναι το Sony Cinematic Universe της Marvel. SMCU είναι κανονικά, αλλά αυτοί το έχουν πει SCU για να μην μπερδεύεσαι με το MCU. Γι' αυτό το έχουν κάνει έτσι. Το SCU, το οποίο έχει μέσα Morbius, Madame Web, ναι, τις ταινίες Venom, ξεχνάω κάτι. Α, ναι, σε αυτό το σύμπαν, παιδιά, ναι, υπάγονται και τα Into the Spider-Verse, τα Beyond the Spider-Verse και το Spider-Man. Αυτά είναι καλά, ρε γάμο. Αυτά είναι καλά. Δεν ξέρω τι πάθανε, μάλλον εκεί είναι εντελώς άλλη φάση, γι' αυτό το ναι, πετύχανε το πράγμα. Αλλά τα άλλα που είπες. Όλο το υπόλοιπο, παιδιά, δεν. Καλά, ας αφήσουμε λίγο τις ταινίες Venom μόνες τους, γιατί δεν είναι τόσο κακές όσο οι υπόλοιπες. Ναι, σίγουρα. Δηλαδή, το Morbius και το Madame Web δεν είναι ταινίες. Ας συμφωνήσουμε σε αυτό. Ας συμφωνήσουμε σε αυτό ότι είναι απλά. Το Madame Web είναι χειρότερο από το Morbius. Ναι. Το Madame Web δεν κάνει καν προσπάθεια να γίνει ταινία. Είναι πραγματικά, εάν βγουν σχολές η ΕΚ, μπορεί να τα πεις η ΕΚ SCU. Είναι λες και έχουν βγει ακριβώς από την ίδια μηχανή παραγωγής. Το ναι. Morbius και το Madame Web απλά να χειροτερεύει το πράγμα όσο πάει. Δεν βγάζει νόημα κανένα. Έχω απορία να το δω πώς γίνεται αυτό πραγματικά. Δεν βγάζει. Από πού να το πιάσει και πού να τελειώσει το Madame Web. Δεν είναι για. Μπορεί να γίνει κάποιο επεισόδιο στο μέλλον, αν. Θα δω, αν. Δεν πω, το είδαν αυτό και είπανε κομπλέ, OK. Βγάλετε το σχηματογράφο. Πάμε να το βγάλουμε. Ναι, γι' αυτό μπήκανε μέσα. Γιατί νομίζω έβγαλε 100 μίρια worldwide και έχουν χαλάσει 80. Που 80 είναι χωρίς το marketing. Να μην έχουν ρίξει άλλα 40-50 στο marketing. Και έβγαλε 100, Μέσα μπήκανε. Μπράβο. Λόγω της Marvel. 100 αλλιώς. Δεν είναι τίποτα για τέτοιου είδους ταινία. Για Marvel είναι τίποτα. Για μια ταινία που στήχησε 80. Ναι. Μέσα μπήκανε. Και καλά να πάθουνε.
Ναι, άμα για να μην κορυδεύουν το πράγμα κόσμο. Τώρα. Ναι. Αλλά για τις ταινίες Venom να πω τώρα. Η πρώτη είναι διασκεδαστική. Ναι, αλλά έτσι. Μέχρι εκεί, εντάξει. Μέχρι εκεί. Αλλά αυτό που έκανε, το έκανε καλά. Οκ. Okay. Ναι, εντάξει. Δηλαδή, είναι οκ. Okay, αυτό που είναι οκ. Okay, μέχρι εκεί. Okay. Δεν είναι κάτι τρελό, wow, που θα την ξαναέβλεπα με ευχαρίστηση. Όχι. Δεν είναι για πέταμα. Είναι οκ. Okay. Η δεύτερη είναι για πέταμα. Ναι. Ξεκάθαρο. Και είναι... πιστεύω ότι και η τρίτη θα είναι για πέταμα. Ναι, είναι τη σχολή SCU και το Last Dance τώρα, από ό,τι βλέπω από τα trailers. Το οποίο βγαίνει τώρα, σε δύο εβδομάδες. Το οποίο βγαίνει σε δύο εβδομάδες. Συγγνώμη που θα μπορεί κάποιος να τους απογοητεύσω με αυτό που θα πω, αλλά δεν. Δεν το βλέπω το πράγμα να. Όχι, εντάξει. Το βλέπω το πράγμα να χειροτερέψει. Νομίζω ότι τώρα έχουν πάει στο σημείο το ότι να βάλουμε καμιά ιδεούλα μέσα. Να γίνει άλλο να, ναι, να γίνει λίγο έτσι, λίγο ντόρος. Να έρθουν να το δούνε. Δηλαδή, μόνο πηγαίνετε να το δείτε μόνο για να γελάσετε. Ναι. Δεν είναι. Αλλά από την άλλη, τώρα να το λες αυτό για ένα franchise που έχει μέσα τον Venom, ονομάζεται Venom, που είναι ένας από τους πιο. Venom είναι στα κόμικ και σε όλα αυτά. Είναι full τρομακτικός. Ξεκλειρίζει κόσμο. Ναι. Από τους πιο τρομακτικούς κακούς. Ναι. Στο σύμπαν της Marvel και τώρα να το έχουν γυρίσει σε κομμωδίες μόνο και μόνο πράγμα, ναι. Για να, τι να πω, για πιο τρομακτικό ήταν το τελευταίο part του Twilight από το Venom. Δεν το έχω δει. Θα το πούμε στη συνέχεια. Πάμε. Το περίμενε. Πάμε. Δικό μου δηλαδή νούμερο 4 βάζω το SCU / Venom. Αλλά εντάξει, για να γελάσουμε καλά είναι, θα πάμε να το δούμε και το τελευταίο. Last Dance ήταν. Θα πάμε, ναι. Νούμερο 3 δικό μου. Ναι. Είναι ένα franchise που σπάνε το παθαίνω αυτό. Αλλά ναι. Όταν είδα τις καινούργιες ταινίες νευρίασα. Με το πόσο κακές ήταν. Είναι το Scream. Επειδή είχες κάνει ένα επεισόδιο, είχα δει την ταινία μόνος μου. Δεν μου άρεσε η πρώτη ταινία. Παρόλο που. Η παλιά. Ναι, δεν μου άρεσε η πρώτη ταινία. Το ξαναλέω, το έχω ξαναπεί. Είχες δει το βίντεο και μετά την είδες. Όχι. Για να δω το βίντεο, το έχω κάνει και με άλλο αυτό. Είδα την πρώτη ταινία. Okay. Δεν μου άρεσε η πρώτη ταινία. Παρόλο που εσύ λες αρκετά θετικά για τη γνώμη για την εποχή της. Για την εποχή της, ναι, ναι. Εντάξει, δεν μου άρεσε εμένα. Εντάξει, έχω δει και καλύτερα δεκτό. Για την εποχή της. Δεκτό. Τι να πω για την Τζένα, με τα καινούργια με την Τζένα Ορτέγκα. Πραγματικά είναι από τις χειρότερες ταινίες που έχω δει ποτέ. Εντάξει, το Scream, το franchise το έχουμε ξαναπεί όπως και το Saw. Franchise. Είναι το τώρα show. Franchise το οποίο εντάξει, το κάνατε μία φορά, το κάνεις δεύτερη, ναι. Το κάνεις τρίτη, το κάνεις τέταρτη. Φτάνει. Πόσες φορές θα το κάνεις αυτό, μετά γίνεσαι προβλέψιμος. Το show δεν το έβαλα, αν και το σκέφτηκα, γιατί η πρώτη και ταινία εγώ το σκέφτηκα, ήταν πάρα πολύ καλή η πρώτη ταινία. Ναι. Μόνο και μόνο γι' αυτό. Και η δεύτερη βλέπετε. Είναι δεν την έχω δει, φαντάσου. Από εκεί και πέρα. Παιδιά, δεν το ξαναπάτε αυτό. Ήθελα να το βάλω γιατί υπάρχουν πολλοί fans και όταν είχαμε πάει σινεμά στο show το X, χειροκροτάγανε, αν θυμάσαι, στο τέλος. Αγαλά. Το θυμάσαι. Το οποίο είναι. Γενικά ήμουνα στο τσακ να βγάλω επεισόδιο για το Show X. Απλά ναι. Πέρασε καιρό, μπήκαν άλλα project και τελικά δεν βγήκε ποτέ για το Show X. Ναι. Αλλά θα βγει καινούριο τώρα τελευταία, οπότε θα μου δει ευκαιρία να βγάλω για το X. Ναι. Μια χαρά. Scream τώρα, εντάξει. Ελπίζω να μην βγει άλλο, δεν ξέρω, βγαίνει. Τι λες που δεν θα βγει άλλο, τρελός είσαι. Πρέπει να το δούμε. Τι να, αφού βγάζουν εκατομμύρια, δεν θα βγάλουν. Πρέπει να το δούμε. Όσο βγάζουν λεφτά, θα βγάζουν και ταινίες. Νευριάζω πάρα πολύ με το πόσο κακό είναι το Scream. Όχι απλά βγάζουν, νομίζω επέστρεψαν και οι περισσότεροι παλιοί ηθοποιοί από τις πρώτες ταινίες. Όσοι μπορούσαν, τους έχουν φέρει πίσω. Ναι. Και νομίζω πλέον πρωταγωνίστρια, επειδή δεν μπορούν, νομίζω δεν συμμετέχει πλέον η Ορτέγκα και οι άλλοι. Ή μόνο οι άλλοι. Τώρα θα μην λέω και διορθώστε με στα σχόλια. Νομίζω ότι έχει επιστρέψει η παλιά ηθοποιός από τις παλιές ταινίες πρωταγωνίστρια. Τώρα είναι στην καινούργια που θα βγει αυτή η πρωταγωνίστρια πάλι. Εντάξει, δεν νομίζω σε κάποιον να αρέσει. Απλά πάνε σινεμά τώρα επειδή είναι horror, είναι scream και να περάσουν χαλαρά μια μισή ώρα. Στη δουλειά εκεί στην παραγωγή της ταινίας Scream πρέπει να πηγαίνουν με βαλίτσες για να βάλουν τα λεφτά μέσα. Λοιπόν, φορτώστε τα. Και δίσωση με μια μάσκα και γυρίστε εδώ πέρα. Ναι, μωρέ. Δείτε και τις προηγούμενες και πάρετε καμιά ιδέα. Να πούμε. 10-15 ταινίες έχουμε. Όλα από εμάς θα περιμένετε. Δείτε την 7η, δεν το καταλάβει. Ποιος θα μιλήσει και βάλετε και ένα απλό twist εκεί στο τέλος. Να πούμε ότι ο δολοφόνος είναι ο σκύλος. Και τώρα το λέω για πλάκα. Και πού θα γίνει. Και θα γίνει τώρα. Ναι. Franchise Scream. Ωραίο. Το Scream. Ελπίζω να μην χρειαστεί να δούμε και τις άλλες. Να το πούμε ότι δεν είναι για πέταμα. Εντάξει, απλά ομίζεται το μπορούμε άλλο. Για πέταμα δεν είναι πλέον.
Εννοώ, για πέταμα τώρα θεωρείς ότι είναι, τώρα δεν βλέπετε. Εγώ τις βλέπω και νευριάζω, θέλω να σπάσω τηλεόραση. Ναι. Θα πω ότι είναι προβλέψιμες. Άρα χάνει όλη τη γοητεία του το Φραντσέζ, γιατί εκεί στηρίζεται. Επίσης παίζει Τζίνα Ορτέγκα που έχω κακές αναμνήσεις. Ναι. Από το Wednesday. Και την Τζίνα Ορτέγκα έχω καταλάβει ότι είτε τη λατρεύεις είτε τη μισείς. Κάτι ενδιάμεσο δεν έχει. Εντάξει, συμπαθητική είναι μωρέ. Ναι, εντάξει, okay. Αλλά σταμάτα να παίζει την Τζίνα Ορτέγκα όμως. Ξέρω εγώ. Νούμερο 3 δικό μου Scream. Νούμερο 3 δικό μου The Twilight Saga. Έχω ακούσει πάρα πολλά για αυτό να πω, αλλά δεν έχω δει τίποτα. Δεν έχω δει ταινία. Πόσο σε ζηλεύω. Πόσο τυχερός είσαι. Με ζηλεύω. 5 ταινίες, 0 νόημα. Twilight Saga. Το Saga το οποίο ακόμη προσπαθεί να πετάξει από πάνω του ο Ρόμπερτ Πάτινσον. Ο Ρόμπερτ Πάτινσον, παιδιά, είχε φτάσει σε σημείο να παθαίνει κρίση πανικού γιατί ήθελε να πετάξει από πάνω του τον ρόλο από εκεί. Που όλοι τον μάθανε από εκεί. Εντάξει, έκανε τρελή επιτυχία. Στα κοριτσάκια, φαντάζομαι πιο πολύ το συγκεκριμένο franchise. Όλοι ξέρουμε γιατί. Αλλά τουλάχιστον πιστεύω στον υπόλοιπο κόσμο βρικόλακες με γκλίτερ. Δεν νομίζω να κοιτάξει. Είναι αυτό που γινόταν Λυκή. Άλλη είναι αυτή. Τι είναι αυτή. Είναι η Λυκή αυτή. Ήταν οι Λύκοι, οι Βρικόλακες. Ήταν διαφορετικό τέτοιο αυτό. Κάποια στιγμή πήγανε. Στην αρχή ήταν αντίπαλοι, γιατί ένα Λύκο γούσταρε την Μπέλα. ο γούσταρε όμως και ο Πάτινσον την Μπέλα. Κάνανε κούνια Μπέλα. και μια την ήθελε. Αυτή ήθελε μία τον ένα, μία τον άλλον. Αυτοί πλακωνόντουσαν. Μετά την κέρδισε. Τώρα να το χαιστήκαμε που θα φάτε. Αυτό που περιγράφεις είναι αυτό που δεν μου αρέσει. Ναι, καλά. Τώρα θα φάτε spoilers, δεν θα τα πω όλα. Γιατί όπως πρέπει. Παιδιά, αν εξαιρέσουμε τώρα τα CGI ποιότητας παιδιού δημοτικού που ξεκίνησε τώρα να ασχολείται με τα special effects. Παίζει γυμνασίου. Δημοτικού. Αν τα αφήσουμε στην άκρη αυτά, όλο το υπόλοιπο δεν βγάζει κανένα απολύτως ουσιαστικό νόημα. Είναι, δηλαδή αν πετάξεις τους βρικόλακες, πετάξεις τους λύκους, το πετάξεις όλο και του φορέσεις, το φέρεις στην πραγματικότητα, σε έναν κανονικό κόσμο, στέκεται. Είναι το ατίθασα νιάτα. Τι είπα, αγάπες, λουλούδια, εγώ αγαπώ, την αγαπώ κι εγώ, ας τσακωθούμε επειδή την αγαπάμε και οι δύο, αυτή μας κοροϊδεύει και τους δύο. Πω, είναι το χειρότερο πράγμα που έχω ακούσει, αλήθεια, ναι, αυτό δεν μου αρέσει καθόλου. Και παιδιά, πραγματικά, μετά από 5 ταινίες φτάνουμε στην τελευταία ταινία, το δεύτερο part, στο οποίο γίνεται μια τρελή μάχη. Ναι. Τρελή μάχη. Παιδιά κόβονται κεφάλια για καλημέρα. Για καλημέρα. Παπ! Κεφάλι. Κράκ! Έτσι. Το οποίο έχει ηχητικά εφέ. Ναι. Το οποίο έχει ηχητικά εφέ στο κόψιμο των κεφαλιών των βρικολάκων είναι λες και βγαίνει φελός από γάλα. Κόβονται τα κεφάλια πιο εύκολα και από ανθρώπου των βρικολάκων. Και γίνεται αυτό. Μάχες, ιστορίες, λύκοι τρώνε βρικόλακες. Βρικόλακες, αρχηγοί πηγαίνουν. Ανοίγει η γη στα δύο. Αου και κάνανε τέτοιο και τελικά ήταν όραμα. Δεν έγινε ποτέ. Τι. Τελικά απλά το είδε αυτός, του το έδειξε αυτή που είχε αυτή τη δυνατότητα, αυτό το skill και τελικά λέει, α, τελικά θα γίνουν αυτά, θα χάσω. Ναι. Τότε ας μην το κάνουμε, εντάξει, κομπλέ παιδιά, πάμε. Ας συνεχίσουμε τις ζωές μας και τελειώνει το Twilight Saga. Ναι. Αυτό είναι το Twilight Saga. Είχα μείνει τότε. Εννοείται ότι δεν έχω δει όλες τις ταινίες, έτσι. Έχω δει μόνο την πρώτη, τη δεύτερη και την τελευταία. Πήγα να δω την τελευταία μόνο και μόνο για να δω, παιδιά, πώς θα τελειώσει όλο αυτό το πράγμα. Όχι, και βλέπω. Όχι, το κάνω, και βλέπω την τελική μάχη, η οποία σε σχέση με όλα τα υπόλοιπα λες, α, θα το σώσει. Έγινε γκουρ, έγινε έτσι. Δεν πεταγόντουσαν σπλάτερ, αίματα και τέτοια. Ναι. Αλλά βγαίνουν, σου λέω τα κεφάλια, βγαίνανε και λέω, τι έγινε εδώ, έχεις μείνει έτσι. Και κάποια στιγμή, όταν το κλείνει και καταλαβαίνει ότι δεν έγινε τίποτα από όλα αυτά, θέλει πραγματικά να σηκωθεί και να σπάσει την τηλεόραση από τα νεύρα σου. Λέτε, ένα πράγμα πήγατε να κάνετε καλό και το ακυρώσατε. Κάποιο το έχει φτιάξει αυτό και λέει, ας πούμε, το έγραψε αυτό να γίνει. Και λέει, τι έγραψε. Πολύ ωραίο θα βγει. Ρε. Γι' αυτό το λόγο το συχαίνω με το συγκεκριμένο franchise. Ούτε σε ώρα το συχαινόμουν. Πού να το πιάσει για το μακιγιάζ, για τα CGI, για το σενάριό του, για τις ερμηνείες του. Από όπου και να το πιάσει είναι μπιμουβιές του κερατά και παρακάτω. Είναι μέτρια προς κακά. Όλα. Όλα έτσι. Βάζεις και το μέτρια μπροστά. Το πρώτο είναι μέτριο προς κακό, τα υπόλοιπα είναι κακά. Ωραία. Αυτό. The Twilight Saga, παιδιά, πολύ αγαπημένο μου. Ίσως στο μέλλον να κατοπιαστούμε με αυτό. Με νομίζω πρέπει για αυτά που έχει πει. Ναι. Πρέπει. Πολύ ωραίο. Πολύ μου αρέσει. Άρα, νούμερο 3 Twilight Saga. Ναι, 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 ναι. Και θα πήγαινε και παραπάνω. Απλά έχω κάποιες αδυναμίες. Το νούμερο 2 το άλλαξε, είπε. Το νούμερο 2 το έχω αλλάξει. Ήταν το Transformers, βάζω άλλο. Νούμερο 2 δικό μου. Ναι. Πιάσαμε λίγο τα horror τώρα. Horror. Δεν έπρεπε. Είναι πολλές χαμένες ευκαιρίες. Νούμερο 2 δικό μου είναι το Halloween. Το Halloween. Τώρα θα μου πεις, γιατί το έβαλες πάνω από το Scream. Ναι. Γιατί η πρώτη ταινία. Έχει μια καλή πρώτη ταινία. Το Halloween το πρώτο είναι καλό. Είναι ωραίο. Ναι, αλλά τα υπόλοιπα. Νομίζω ότι το Halloween το. Ποιο ήταν το 3. Ποιο λες. Δεν θυμάμαι. Θύμισε μου για να σου πω.
ένα Halloween που ήταν μια ομάδα. Ναι. Και μπήκανε σε ένα σπίτι και κάνανε. Ποιο ήταν εργά μου το 34. Εάν καλοσκεφτούμε ότι το franchise Halloween, οι ταινίες όλες ούτε εκείνες δεν ξέρουν που υπάγονται, γιατί μία είναι prequel της άλλης και η άλλη είναι μια σειρά μόνες τους και μετά έρχεται καινούργια και πηγαίνει και γίνεται sequel της πρώτης και ακυρώνει τις υπόλοιπες και μετά έρχεται μία άλλη και γίνεται sequel των αλωνών, αγνοώντας την άλλη που αγνώρισε τις άλλες και είναι sequel. Από εκεί και μόνο να το πιάσει, δηλαδή. Δεν υπάρχει πιστεύω άλλο franchise που το έχουν πιο πολύ τραβήξει από τα μαλλιά. Ναι. Από το Halloween. Μια ταινία που δεν θυμάμαι τώρα ακριβώς πια. Είναι η χειρότερη ταινία που έχω δει ποτέ. Το τελευταίο, πάντως ήταν το τελευταίο. Τώρα έχουμε χάσει κάποιο. Γιατί εννοείται ότι. Τώρα θα μπορεί να έχει βγει τώρα να έχει βγει. Χθες να βγει. Ένα θα το θυμίσει ο κόσμος κάτω. Το οποίο η αρχή ξεκινάει πηδώντας από. Σκοτώνοντας νομίζω τη βασική πρωταγωνίστρια. Που την πετάει νομίζω, από το. Ναι. Που την πετάει από μια κάτι ταράτσα. Κάτι μου θυμίζει. Τώρα τι να θυμάμαι. Πρέπει να είναι προς τα τελευταία. Πω πω παιδιά, αυτό πραγματικά με πόνισε στο κεφάλι μου. Με πόνισε στο κεφάλι μου με αυτήν την ταινία. Νομίζω χειρότερα. Οι τελευταίες ταινίες μαζί με αυτή που σου είπα, που στέλνουν την πήχη 3 ακόμα κάτι. Είναι χειρότερες από την Τζένα Ορτέγκα τις ταινίες της Τζένα Ορτέγκα. Καταρχάς να πούμε λίγο ότι πώς να είναι καλό ένα franchise για καλές ταινίες που ξέρεις εξ αρχής ότι ο Τζέισον δεν πρόκειται να πεθάνει ποτέ γιατί δεν πεθαίνει ποτέ. Ο Μάιερς. Ο Μάιερς, συγγνώμη. Ο Μάικλ Μάιερς δεν πεθαίνει ποτέ. Εν τω μεταξύ αυτοί μοιάζουν πάρα πολύ αυτοί οι δύο. Ναι, ισχύει. Είναι το ίδιο πράγμα. Γι' αυτό μπερδεύομαι. Ναι. Ο Μάικλ Μάιερς δεν πεθαίνει ποτέ. Απλά σηκώνεται και συνεχίζει. Άρα πώς να είναι καλή ταινία αυτή, γιατί να. Τώρα, γιατί το βλέπουμε. Ξεκάθαρα και οι fans του συγκεκριμένου franchise δεν το βλέπετε, ρε παιδιά, για το σενάριό του. Το βλέπετε μόνο και μόνο για να γελάσετε και να χειροκροτήσετε στο τέλος ότι πήγατε και οι fans. Μπράβο. Έχει, πώς δεν έχει. Για να βγαίνει, έχει. Και κάνει εκατομμύρια. Γενικά οι horror ταινίες έχουν πολλούς fans. Ναι, αυτό δεν είναι. Είναι καλές, δεν είναι κακές. Ναι. Εδώ έχει fans στο Texas Chainsaw Massacre. Ναι. Άσμα τώρα. Δεν θα έχει το Halloween. Εγώ στο νούμερο 2 το δικό μου είχα το Transformers. Ναι. Αλλά το βγάζω επειδή το έχει βάλει εσύ και βάζω τις πολλές εναλλακτικές που έχω εδώ πέρα, μπορώ να πω. Μία εναλλακτική ήταν το Fantastic Beasts που το είπες. Ναι. Αλλά θα βάλω ένα franchise το οποίο με τρέλανε όταν το πρώτο άκουσα, το project, και είναι το The Purge. Αλήθεια, το έχεις στο νούμερο 2 αυτό. Το έχω στο νούμερο. Δεν ήταν στο νούμερο 2, δεν το είχα καθόλου. Εντάξει. Το έβαλα τώρα εμβόλυμα. Ναι. Αν θα το βάζα, θα το βάζα 5. Ωραία. Τώρα το λέω στο 2 απλά για να το αναφέρω, ρε παιδί μου. Το οποίο The Purge δεν είναι ότι η πρώτη ταινία την είδα και περίμενα να δω κανένα αριστούργημα, ρε παιδί μου. Αλλά όταν περιμένεις τώρα ότι η υπόθεση μιας ταινίας είναι ότι μία φορά το χρόνο, λόγω του ότι υπήρχε πολλή εγκληματικότητα και αυτά, επιτρέπονται όλα τα εγκλήματα. Δεν υπάρχει ατιμορρησία δηλαδή για μία ολόκληρη μέρα ή νύχτα. Νομίζω νύχτα. Μία νύχτα ολόκληρη. Και δεν τιμωρείται. Και αυτό το πράγμα έχει πατάξει την εγκληματικότητα, μάλλον την έχει μειώσει κατά πολύ. Περιμένεις το να δεις μια ταινιάρα τρελή τώρα. Μία ολόκληρη νύχτα τώρα που να γίνεται όλο αυτό, περιμένεις να δεις. Wow! Και παιδιά, όταν είχα δει το πρώτο, λέω. Όταν τέλειωσε, λέω. Α, τέλειωσε. Και τι θα. Γιατί. Πότε θα. Έτσι ακριβώς, δεν. Γιατί, δεν έγινε τίποτα. Τεράστια χαμένη ευκαιρία αυτό το franchise. Και το κακό ποιο είναι ότι από τότε, από αυτή την ταινία, έχουν βγει πόσες, έχει βγει και σειρά ακόμη, η οποία είναι χάλια όλα. Γιατί ρε παιδιά δεν το παίρνει το franchise ένας που να γράψει ένα σωστό σενάριο, να υπάρξει από πίσω μια διαπλοκή από όλο αυτό. Να φαίνεται, ας πούμε, ότι είναι ψέμα όλο αυτό, ότι δεν και ότι. Κάτι. Να στηριχθεί κάπου σε ένα καλό σενάριο. Αφού σαν project είναι εκπληκτικό. Είχα τρελαθεί. Ναι. Είναι ιδιάρα. Κλεμμένο είναι. The Purge, παιδιά, για μια τεράστια χαμένη ευκαιρία. Και καλές ταινίες δεν είναι δηλαδή. Ναι. Αλλά τεράστια χαμένη ευκαιρία. Ειδικά έβλεπα το τελευταίο που λέγεται το The Forever Purge, που βγήκε τώρα η τελευταία ταινία. Ναι. Και πραγματικά δεν πήγα ποτέ να τη δω, γιατί είχα απογοητευτεί τόσο από τις προηγούμενες που λέω: Τι The Forever Purge, άσε μας τώρα, μωρέ. Το να ευελπιστείς ότι θα δεις κάτι καλό από ένα franchise το οποίο τόσο καιρό δεν σου έχει δώσει τίποτα καλό, είσαι σχιζοφρενής. Ναι. Άμα το περιμένεις. Δηλαδή θα είμαστε βλάκες να περιμένουμε από την τελευταία ταινία Venom, ας πούμε, ότι θα είναι καλή. Πώς γίνεται αυτό. Άλλο το τι περιμένεις και άλλο το τι θα είναι στη τελική. Γιατί μπορεί να γίνει ένα θαύμα και να είναι καλό. Μα πώς θα καλύψει όλα τα προηγούμενα κενά που έχει από τις ταινίες. Πώς θα αλλάξει φιλοσοφία ξαφνικά. Ναι, θεωρητικά δεν γίνεται, θα δούμε τώρα. Δεν γίνεται βασικά, δεν θα είναι καλό, αλλά. Purge franchise. Νούμερο 2 Purge. Ναι. Νούμερο 1. Πάμε στο νούμερο 1 το δικό σου. Δηλαδή το σχένες αυτό το. Δεν τον μπορείς καθόλου. Άκου τώρα. Πω τώρα θα πεις καμιά βλακία, το βλέπω, σου έχετε τώρα. Τι βλακία, σαν τι, ας πούμε. Πάμε, ναι.
Έχει πάρα πολλές ταινίες αυτό το franchise. Δυστυχώς έχει. Κατάλαβα. Άκου. Το νούμερο ένα, σε σχέση με τα άλλα. Παιδιά, συγχωρέστε το, είναι μικρός. σε σχέση με τα άλλα, ίσως στο μέσο όρο ταινιών να είναι καλύτερο. Ενώ να έχει παραπάνω ταινίες καλές. Επειδή είναι για 10. Το ίσως που έβαλες, εάν έχω καταλάβει καλά. Όχι, ίσως, άντε. Δεν το βάζω ίσως. Πάμε. Έλα, είναι... μόλα το να βάλω φωτογραφία. Ωραία. Στο νούμερο 1 έχω το Fast and Furious. Α. Τι πίστευες. Α, εντάξει. Τι πίστευες. Όχι, συνέχισε. Τι πίστευες. Τη γλιτώσαμε, όχι. Πας καλά, το πω τώρα. Ναι. Τη γλιτώσαμε. Θέλω να πεις τι πίστευες. Όχι, θα πω. Εντάξει, να το πούμε. Γιατί να μην το πούμε. Ότι δεν του αρέσουν καθόλου τα James Bond του Αντρέα. Το σκέφτηκα. Δεν ναι. Το περίμενα να το πεις. Ότι θα το σκεφτόμουν. Το σκέφτηκα, αλλά δεν το έβαλα. Ναι. Δεν του αρέσουν, εντάξει, αλλά δεν ήταν για τη λίστα. Όχι. Τώρα, με τίποτα δεν είναι για τη λίστα. Επίσης μου αρέσει το Skyfall. Ναι. Εγώ τρελαίνομαι για τα. Καλά, το ξέρετε για τα καινούργια James Bond. Ναι, για τα ναι. Daniel Craig James Bond. Fast and Furious. Εντάξει, το ακούω. Ναι. Εντάξει, okay. Τι είναι, αριστουργήματα είναι τα Fast and Furious. Όχι, όχι, αλλά ας πούμε. Εντάξει, να πω ότι από τις ταινίες που μου άρεσαν ήταν η πρώτη ήταν διασκεδαστική. Η πρώτη που ήταν Fast and Furious. Δηλαδή. Η 7 ήταν. Ωραίο okay. Κλείσιμο. Okay. Αυτά. Αυτά, το λοιπόν. Tokyo Drift, όχι. Α, Tokyο Drift, μέτριο. Κοίτα, να τη το δεύτερη φορά που την είδαμε, μέτριο. Να το δει σαν Fast and Furious ταινία. Δηλαδή, κάτι πρέπει να το κρίνει, ρε παιδί μου, σύμφωνα με αυτό που είναι. Με αυτό που πρεσβεύει. Και το Fast and Furious, σαν Fast and Furious ταινία, τι είναι. Αμάξια, βάζουμε και ένα σεναριάκι να τρέχει από πίσω. Αλλά το κεντρικό θέμα, όσο ήταν Fast and Furious, ήταν να είναι τα αμάξια, κάγκουρες, ναι, ιστορίες, αυτά. Το Tokyo Drift είναι πολύ. Είναι ok, είναι ok, εντάξει. Θεωρώ ότι το Tokyo Drift είναι η πιο Fast and Furious ταινία που έχει βγει. Ever. Μέχρι και σήμερα. Και θα εξακολουθήσει, δηλαδή. Γιατί. Εγώ πιστεύω ότι το Tokyo Drift είναι η πιο, δηλαδή, πιο καθαρό η Fast and Furious ταινία. Η πρώτη είναι καλύτερη, η καλύτερη ταινία από όλες. Η πρώτη. Ναι, η πρώτη. Είναι πρώτη. Η καλύτερη από όλες. Κοίτα, εγώ στο νούμερο 1 το έχω. Λόγω του hype που έχει ακόμα και σήμερα. Ναι. Καλά, μετά το ξεφτύλισε, εντάξει. Ναι. Μετά για να συνεχίσουν να βγάζουν, το γυρίζανε σε κατασκοπευτικό. Και το έχω λόγω των. Άντε να πούμε τρεις. Οι τρεις τελευταίες ταινίες, ναι, που είναι ό,τι χειρότερο έχω δει. Οι 8, 9 και 10 πρώτο μέρος, το οποίο θα είναι τριλογία. Ναι, καλά. Ναι, χάλια. Τι θα χάλια, δούμε, χάλια. 8, είναι 9 και 10. Ναι. Και έχει ακόμα fans που το στηρίζουν. Φαντάζομαι στηρίζουν τα παλιά, όχι τα καινούργια έτσι. Παιδιά, αντικειμενικά τώρα δεν νομίζω και αυτοί που είναι fans του Fast and Furious franchise τώρα να λένε. Μα το καινούργιο δεν είναι καν Fast and Furious. Εγώ τι θέλω να πω, ότι δεν νομίζω ότι αυτοί που είναι τρελοί fans τώρα πηγαίνουν και λένε πάνε να δούμε ταινία Fast and Furious για να ψυχαγωγηθώ κινηματογραφικά. Δεν πάνε γι' αυτό. Πάνε για τον ίδιο λόγο, ας πούμε. Πλέον... Με τα αμάξια για αυτά ψυχαγωγούνται, δεν νομίζω. Σιγά, τι δείχνει. Τα αμάξια απλά έχουν συμπληρωματικό ρόλο. Δηλαδή, αυτά ναι, που έχει το Fast and Furious. Ναι, βέβαια. Αυτό που έχει το Fast and Furious franchise πλέον το έχουν και πολλά άλλα franchises. Τι, καταδίωξη με αμάξια. Το 90% των ταινιών δράση. Το θέμα είναι ότι δεν είναι καταδίωξη με αμάξια πλέον. Είναι ο Aquaman και είναι super hero. Ο άλλος... Aquaman Joker. Ναι, είναι ο Aquaman Joker. και είναι, ο άλλο είναι. Κάποιε φορέ γίνεται Christian Bale, κάποιε φορέ γίνεται. Συντύχη. Ο Superman είναι το ρέτο. Έχει γίνει ο Superman του franchise του. Αυτό. Κάποιε φορέ γίνεται super hero ο άλλο. Εντάξει, τρολάρουνε. Ναι, εδώ στο. Το 8 δεν ήταν που πήγαν στο διάστημα. Το 9 νομίζω. Το 9. Στο 9, ας πούμε, κάνανε αυτό, την πλάκα που κάνανε, οι fans, το κάνανε πραγματικότητα. Όντως, ναι. Τρολάρουν οι άνθρωποι, ναι. Και όμως τα βγάζουν και θα συνεχίσουν. Πήγανε με αυτοσχέδιο αμάξι στο... Ναι. Να σου πω κάτι, εγώ το ακούω αυτό. Δηλαδή, καταλαβαίνω, γουστάρω οι δημιουργοί να καταλαβαίνουν ότι αυτό που βγάζουν πλέον δεν. Οπότε... Τρολ. Εντάξει, ναι, τρολάρουμε. Δεν θα του πει μπράβο. Θα του πει τι κουράδε. Μπράβο, δεν θα του πω, αλλά ναι. Θέλω να πω ότι θα του βγάλω το καπέλο, ρε παιδί μου. Ότι θα πω, οκ. Okay. Εντάξει, το έχετε πάρει χαμπάρι. Ξέρω εγώ, ναι. Και τρολάρετε κι εσεί. Τουλάχιστον αυτοί το έχουν πάρει χαμπάρι σε σχέση με κάποιου άλλου. Ναι. Ναι. Δεν το παίρνετε στα σοβαρά το πράγμα. Δεν προσπαθείτε να μα πουλήσετε κάτι στα σοβαρά ενώ δεν. Που το 10 το ψιλοπάει εκεί. Νούμερο 1 δικό σου. Και το νούμερο 1 και ίσω να άξιζε λίγο πιο κάτω. Ας πούμε, τα άλλα είναι χειρότερα νομίζω. Ναι. Όχι όλα. Παίζανε λίγο ποιο θα πάει πρώτο. Κονταραχτυπήθηκαν. Όχι, το έβαλα πρώτο αυτό. Ναι. Αν και ξεκάθαρα δεν είναι για πρώτο. Αλλά το έβαλα πρώτο λόγω του hype και των fans που έχει και ακόμα το στηρίζουν. Πόσα εκατομμύρια βγάζει, έτσι. Ναι. Βγάζει τρελά λεφτά στο box office. Ναι, και θα συνεχίσει και στις επόμενες ταινίες. Άλλες δύο, γιατί και τριλογία δεν χώραγε αυτή η σενάρια. Άρα τώρα δεν χώραγε. Ναι, εντάξει τώρα. Τριλογία. Το Lord of the Rings. Lord of the Cars. Νούμερο ένα δικό μου. Τι έχει βάλει τώρα. Όσοι με ξέρετε πραγματικά καλά, ξέρατε από τώρα ποιο θα είναι το νούμερο ένα. Το ξέρει και εσύ μόλι το πω θα ήταν οφθαλμοφανέστατο ότι θα ερχόταν. Το οποίο εντάξει δεν είναι ότι.
έχει τόσο κακές ταινίες όσο τα υπόλοιπα που ανέφερα, αλλά όταν πρεσβεύεις κάτι συγκεκριμένο πρέπει να είσαι, να σταθείς αντάξιος των περιστάσεών. Και όταν είσαι ο συνεχιστής του Jurassic Park franchise, το σκέφτηκα, και ονομάζεσαι Jurassic World, κάποια πραγματάκια πρέπει να τα κάνεις καλά. Το ήθελα να το βάλω κι εγώ, ναι, στο νούμερο 5. Και το Jurassic World, παιδιά, δεν κάνει τίποτα καλά. Τίποτα. 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 Και όσο πάει το πράγμα, χειροτερεύει. Μα τίποτα. Να πιάσουμε λίγο την. Βασικά, να πούμε για την πρώτη ότι την αφήνουμε λίγο στην άκρη επίτηδες επειδή ψιλοβλέπετε. Η πρώτη ψιλοβλέπετε. Ναι, ισχύει. Η πρώτη ψιλοβλέπετε. Η δεύτερη πηγαίνει και κάνει ακριβώς ό,τι είχε η πρώτη και μας το πουλάει για καινούριο. Τι κάνει η Apple κάθε χρόνο? Αυτό. Μπράβο. Το Jurassic World το δεύτερο κάνει ακριβώς αυτό. Δηλαδή βγάζει ακριβώς το ίδιο προϊόν. Α, το αλλάζει, βάζει ένα κουμπάκι. Αυτό. Πάρτο. Fallen Kingdom. Ό,τι να είναι, Fallen Kingdom. Το οποίο Fallen Kingdom γίνεται στα πρώτα 10 λεπτά της ταινίας. Την υπόλοιπη δεν ξέρω γιατί τη βλέπουμε. Και πάμε στην τρίτη. Την οποία δεύτερη την είχαν παρομοιάσει κιόλας και τη λέγανε ότι έχει χρησιμοποιήσει ο σκηνοθέτης αυτό που έκανε και ο Spielberg στην πρώτη ταινία. Με ντροπή τώρα να το λες αυτό. Ντρέπεσαι λίγο. Και πάμε στην τρίτη ταινία, παιδιά. Τι να πούμε για την τρίτη που δεν, έχουμε, που δεν έχουμε πει. Που τελειώνει η δεύτερη και σου αφήνει ένα τρελό cliffhanger ότι στην τρίτη θα κυριαρχήσουν οι δεινόσαυροι στη γη και ότι ξαμολύθηκαν ελεύθεροι. Και ξαφνικά μαθαίνουμε στην τρίτη ότι δεν έγινε ποτέ αυτό. Γιατί του ξαναπιάσανε. Off camera, off camera. Σκουραφτεί, δεν το είδαμε ποτέ. Off camera, δεν έγραφε κάμερα. Ναι, του ξαναπιάσανε, παιδιά. Γιατί είναι τόσο ηλίθιοι οι δεινόσαυροι. Α, παλιά λέει ήταν το κυρίαρχο είδος και. Και τελικά βγαίνει μια ταινία που δεν είναι Jurassic, ούτε Dominion. Και τους έχουν βάλει ένα τέτοιο εδώ, έναν πομπό που όταν τον ανοίγουν μαζεύονται όλοι στο κέντρο. Κάποιες φορές αυτό δουλεύει, άλλες δεν δουλεύει. Τώρα το γιατί, μην το περιμένετε τώρα για εσείς να το δείτε. Ναι. Τέλος πάντων, για κάποιο λόγο ο Chris Pratt πρέπει να υπάρξει όλες αυτές τις ταινίες. Παρόλο που από την πρώτη και μετά δεν υπάρχει κανένας λόγος να είναι εκεί. Υπάρχει λόγος. Είναι ο Chris Pratt. Είναι ο Chris Pratt, okay, που κάνει και το Force. Το Dinosaur Force. Dino Force, παιδιά, πρέπει να το πούμε αυτό. Με. Το τέτοιο που τους κάνει έτσι και πώς δεν του έχει κάνει και choke να το πνίξει το δεινόσαυρο. Το έκανε, αλλά εντάξει, ωραία. Στο περίπου. Ναι. Παιδιά, και το θέμα είναι ότι συνεχίζεται. Και το θέμα είναι ότι είστε κουφόλες. Βόλατε τη Scarlett Johansson στο καινούριο, κουφόλες. Τι. Βγαίνει καινούριο Jurassic World, ναι. Rebirth λέγεται. Το ξέρω, αλλά που σημαίνει ότι ξανασυνεχίζει και παίζει η Scarlett Johansson. Πάμε να το δούμε. Πώς μας δείξετε έτσι. Βρε καταφρετζίδες πώς. Το οποίο να σου πω άλλο ένα που θα σε καταφέρει. Θα το δούμε για το επεισόδιο. Ναι. Που λένε εγώ πήγα να δω την ταινία για το σενάριό της. Εν τω μεταξύ το σενάριό της. Γιατί Scarlett Johansson. Αλλά παιδιά να σου πω, πέραν αυτού να σου πω και κάτι άλλο το οποίο μπορεί να σε έτσι να αναθερμάνει έτσι το ενδιαφέρον σου. Πέραν της Scarlett Johansson που ήδη έχεις πιστεί. Θα πάμε. Ναι. Ότι θα είναι R-rated η καινούργια ταινία Jurassic, ναι, World. Καμία ωραία, άλλη ωραία, ταινία το Jurassic World δεν ήταν. Θετικό αυτό. Ναι. Εντάξει, τώρα R-rated μπορεί να είναι under 17 που χεστήκαμε γιατί πλέον φτάσαμε 18 και δεν μπορούμε να δούμε τι θα κουστάρουμε. Ναι. Αλλά μπορεί να είναι και RR-rated. Δηλαδή καλή, ωραίο, να έχει γκόρ, αίμα αυτό, δεινόσαυρη, δόντια. Να κόβουν κεφάλια θέλουμε. Δεν θα είναι αυτό. Θέλουμε να τρέχει κόσμο στου δρόμου να σωθεί από του δεινόσαυρου. Επιτέλου, μια ταινία φτάνει. Τα άλλα τα είδαμε, παιδιά. Τα χορτάσαμε. Τους είδαμε μέσα σε κλουβάκια. Πάρκο. Όχι, ναι. Γι' αυτό λεγόταν Jurassic Park. Ναι. Το παλιό. Τώρα λέγεται Jurassic World. Πρέπει να γίνει Reward. Τώρα Rebirth. Το φοβάμαι. Πρέπει να γίνει Dominion. Πρέπει να γίνει. Το φοβάμαι λίγο. Τι Rebirth. Γιατί τώρα. Παραμένει Jurassic World και το φοβάμαι αυτό. Τι Rebirth. Τι παναπέμπει. Rebirth. Ξέρω εγώ, θα αναγεννηθούν οι ακρίδες. Αυτό. Από τον Dominion. Φαντάζε. Δεν ξέρω τώρα τι γίνεται, παιδιά, αλλά πραγματικά το φοβάμαι τώρα. Μήπως θα αναγεννηθεί κάτι τέτοιο ως Black Widow. Δεν θα το ήθελα γιατί δεν πήγε καλά κι αυτό. Αχ, αχ, αχ. Ωραία. Εκεί που πάω να φύγω, να πούμε, μου τραβάνε εκεί ένα τέιζερ και ξαναπάω. Λουράκι και πίσω. Ναι, ναι, ναι. Σαν τους δεινόσαυρους. Και αυτό θα επιστρέψω. Νούμερο 1, παιδιά, με διαφορά. Franchise που συχαίνομαι, που δεν μπορώ να το βλέπω με τίποτα. Παρά το πάμε. Συμφωνώ κι εγώ. Jurassic World. Αυτά. Αυτά ήταν, παιδιά, τα franchise που δεν μας αρέσουν καθόλου. Ελπίζουμε να περάσετε καλά, το ευχαριστηθήκατε. Κάτω στα σχόλια θα θέλαμε να πες εσύ. Για αρχή, γνώμη για αυτό εδώ. Ξανά. Αυτό του το έχουμε πει από την αρχή. Ναι. Κάτω προς τα λέμε, μωρέ. Επίσης, νέες ιδέες.
ναι. Για το τι να κάνω, τι εκείνο για το top 5 ας πούμε. Μια άλλη λίστα. Μπράβο, τι θέλετε από λίστες, τι θέλετε ναι. Tier list να κάνουμε ναι. Για το που έχουμε και τα tier list που κάνουμε. Γενικά τι άλλα θεματάκια θέλετε να βάλουμε και να συζητήσουμε. Έρχονται κάτω στα τώρα, σχόλια, έχετε... πες κάτω στα σχόλια να, πούνε, να γράψετε τα δικά σας franchise που τα συχαίνεστε. Αυτό εντάξει. Που δεν μπορείτε να τα βλέπετε καθόλου ή τα θεωρείτε πολύ χαμένες ευκαιρίες. Πολύ μεγάλες χαμένες ευκαιρίες. Γράψτε Fast and Furious και από κάτω ό,τι θέλετε. Και, ότι... και τι άλλο πήγες να πεις? Τι πήγα να πω? Α, έρχεται Joker πήγα να πω. Την άλλη εβδομάδα... Θα έχουμε ωραία συζήτηση. Έχουμε, ναι. Ωραία συζήτηση θα έχουμε την άλλη εβδομάδα. Μακάρι να είμαστε πολύ χαρούμενοι. Έχουμε πολύ περίεργα λόγια ακούγονται και... Ναι, αυτό βέβαια, λέω. Και για την πρώτη ακούγονταν αυτά, αλλά θα πάμε από μόνοι μας και θα δούμε. Να πούμε ότι η πρώτη ξαναμπήκε στο Netflix, την ξαναείδαμε. Την ξαναείδαμε, ερωτευτήκαμε πάλι. Ναι, μ' άρεσε περισσότερο εμένα ναι. από την πρώτη φορά. Και να πω ότι πλέον μετά από αυτή τη θέαση, ενώ παιδιά είναι η ταινία που την έχω δει τις περισσότερες φορές στο σινεμά από κάθε άλλη, και καλά δεν μιλάω για στο σπίτι θεάσεις πόσες έχω κάνει, αλλά μετά από τόσο καιρό πλέον κατάφερα να την αποκρυπτογραφήσω εντελώς. Πλέον δεν υπάρχουν θεωρίες, υπάρχει μόνο μία εξήγηση για την ταινία. Εάν θέλετε να βγει επεισόδιο για να το εξηγήσω και να αναλύσουμε, γράψτε μου κάτω στο σχόλιο να βγει. Γράψτε μου κάτω στο σχόλιο αυτό. Λοιπόν, ακολουθήστε το κανάλι στα social, στο Instagram ή στο TikTok, όπου εκεί, και εκεί μάλλον ανεβαίνει πολύ ξεχωριστό υλικό, και ειδικά και στο Instagram, ό,τι ταινιούλα βλέπουμε, γράφουμε εκεί τη γνώμη μας, μια γρήγορη γνώμη που μένει και στα highlights για να μπαίνετε και να βλέπετε αν θέλετε να δείτε καμιά ταινιούλα. Έχει εκεί πέρα έτοιμα να μπείτε και να δείτε αν είναι καλή, τι έχει, τι περιέχει. Ή... Συνήθως είναι για καινούργιες ταινίες. Ναι, για ψηλό καινούργιο, όχι μόνο, όμως έχει και ναι, για παλιές. Ναι, ναι. Γενικά, ό,τι βλέπω, ρε παιδί μου, αυτό γράφω την άποψή μου στο τέτοιο για να μπορεί να τη βλέπει και ο κόσμος, αν νιώθω ότι έχει την ίδια, τα ίδια γούστα με μένα. Αυτά. Spotify, να περνάτε καλά. Είπε Spotify και τέτοια. Spotify, ακολουθήστε το Chilling Couch τώρα με rebranding, τώρα με λογότυπα. Γιατί πρέπει να πατήσετε κουμπί ακολούθηση, παιδιά. Ανανέωση έγινε. Ή κουμπί εγγραφή στο YouTube, στο οποίο μπορείτε να απολαμβάνετε και αυτό το δεσπέσιο σκηνικό για αυτές τις πλήρες φάτσες, παιδιά. Έτσι. Γιατί εγώ δεν ξυρίζομαι άδικα. Και εδώ και εδώ. Αυτά, να περνάτε καλά. Και εμείς εδώ θα είμαστε και θα τα λέμε λάκια. Πρέπει να πω, Φιλ, εσύ κατάλαβε το εννοώ σου. Πάμε. Τι. Πες το. Φιλ. Λάκια.